τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, κύριο Καραντινό, καλημερίζω, γιατί κύριε Καραντινά, από την άλλη, έχετε δώσει κι εσείς ως Δήμος Ηρακλείου εκείνη την οδηγία που λέει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να καθαρίσει και το δικό του το χώρο, να βρει το χρόνο να καθαρίσει το δικό του το χώρο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας, κύριε Βουλγεράκη. Θέλω να ευχαριστήσω τον περιφερειακό τύπο που δίνει χώρο και τόπο στους φορείς να μιλήσουν και για την πρόληψη και όχι όπως πολλά κεντρικά μέσα τα οποία μόνο στην καταστροφή κοιμούνται την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική και όλους τους φορείς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Εμείς σε αναμονή της νέας πυροσβεστικής διάταξης έχουμε αποστείλει σε δελτίο τύπου σε όλα τα μέσα που αναλυτικά υπάρχουν υποχρεώσεις όσον αφορά τον καθαρισμό γηπέδων και οικοπαίδων στο αστικό πράξινο. Και επισημαίνομαι ότι είναι ευθύνη ο καθαρισμός των χώρων με ίδια μέσα των ίδιων των δημοτών. Επιγραμματικά, τι εννοούμε καθαρισμός? Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει την υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς οι κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσματα. Απομάκρυνση της κάψιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα και κατακείμενα ξερά κλαδιά. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την ηλικία και το ίδιο του δέντρου. Αραίωση της αμνώδης βλάσης ως προς την κάλυψη του εδάφους. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλειμμένων καυσών ή εκρήξιμων υλικών ή απορριμμάτων. Συλλογή και απομάκρυνση των υπολοιμμάτων καθαρισμού. Μετά υπάρχει η άλλη οδηγία που θα έχουν περισσότερο, όπως είπατε, χρόνο, όχι χρόνο και περισσότερες διευκρινήσεις να δώσουμε μετά τις σύσκεψεις που θα έχουμε και με την πυροσβεστική υπηρεσία την Πέμπτη. Αλλά η διάταξη είναι ξεκάθαρη και εδώ. Συζητάει την εφαρμογή του κανονικού πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίων δασικών εκτάσεων και χωρίζει αυτές τις περιπτώσεις σε 3-4 υποπεριπτώσεις. Δηλαδή, ακίνητα τα οποία βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, χορτοδιβαρικές εκτάσεις και ειδικότερα σε παιδινές χορτοδιβαρικές εκτάσεις, βρίσκονται εν όλο ή εν μέρει τα ακίνητα, πάντως εννοούμε, εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων των ανωτέρων περιπτώσεων που είπαμε, χορτοδιβαρικές, δάση κτλ. Βρίσκονται μέσα τα ακίνητα, πάντως εννοούμε, σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτές αναδοστές εκτάσεις. Βρίσκονται εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια των εκτάσεων που είναι δασωτές ή αναδασωτές. Βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άσης πόλεων. Τώρα, είναι υποχρεωτική η σύνταξη, αυτό θα πρέπει να το πούμε, ενός εντύπου αξιολόγησης επικοινωνότητας, αυτό δεν αλλάζει. Και τεχνικής έκθεσης αρμοδίου τεχνικού επιστήμονα, εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ενδεικτικά ότι μπορεί να είναι από μηχανικό, υπομηχανικό, τοπογράφο, δασολόγο, ενδεχομένως και γεωπόνο, μέχρι τις 31 Τρίτου του 24. Στη συνέχεια της τεχνικής έκθεσης ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούται εντός ενός μηνών, δηλαδή θα έχουν κάνει τεχνική έκθεση, θα έχουν συμμορφωθεί με παραπάνω υποδείξεις και εντός ενός μηνός από την παραπάνω ημερομηνία, δηλαδή μέχρι 30 Τετάρτη, πρέπει να έχουν υποβάλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας που υποχρεούνται από τον νόμο, στην οποία δίνουν την ορθή γύψη. Πού στο Δήμο, εννοείται κύριε Καραντινέ, στο Δήμο, στην πολιτική εννοούμε προστασία. Θα αναρτήσουν την έκθεση στην πλατφόρμα η οποία δεν έχει ανοίξει και θα ανοίξει και αν η πλατφόρμα μέχρι τότε δεν ανοίξει θα υποβάλουν στο Δήμο σε διπλούν αντίτυπο και ο Δήμος θα κρατήσει αντίγραφα με καταγραφές διότι προβλέπει ο νόμος ότι μετά τις 34 του 24 εμείς θα δημιουργήσουμε μία επιτροπή η οποία δειγματοληπτικά θα κάνει ελέγχους και θα επιβάλλει πρόστιμα. Ο χρόνος είναι πιεστικός, αλλά ο νόμος μάλλον δεν το προβλέπει αυτό. Το
το κόστος είναι αυξημένο για να μπει ένας τεχνικός μέσα σύμβολος που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, όπως είπατε, τοπογράφος μηχανικός, αλλά ο νόμος δεν το προβλέπει αυτό. Γραφειοκρατία, αλλά ο νόμος δεν το προβλέπει αυτό, αλλά προβλέπει ότι από 34 και μετά θα επιβάλλει πρόστιμα. Αυτά είναι δυσανάλογα βέβαια, κύριε Καραντίνα, το καταλαβαίνετε. Και βέβαια το καταλαβαίνω. Και σας ευχαριστώ που μας δώσατε όμως την ευκαιρία, τουλάχιστον ένα-δυο μήνες και μπροστά έχουμε κάνει αναφορές, ότι δυστυχώς το κόστος το επιβαρύνονται οι έχοντες το οίκημα το οποίο θα είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές. Είναι όμως και για τη δική της προστασία πρώτα. Διότι όταν, αν δείτε όλες οι διατάξεις, προστατεύουν το οίκημα, όχι σαν οίκημα, διότι το οίκημα μπορεί, αν είναι καταργημένο, δεν μας ενδιαφέρει ή μας ενδιαφέρει για να μην υπάρξει επέκταση πυρκαγιάς. Αλλά ενδιαφέρει, δηλαδή υποχρεώνει για την ασφάλειά του και αυτό ο οποίος κάθεται στο οίκημα, το οποίο είναι εντός των ζωνών αυτών. Τώρα, θέλω να σας πω... Θα το επαναλάβω ότι όλα αυτά είναι δυσανάλογα. Κόστος, χρόνος κλπ. Είναι δυσανάλογα με αυτά τα οποία ζητάει ο νόμος. Ή το κάνεις και το κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο και έχει ο άλλος τη δυνατότητα των 5-6 μηνών, δες τι γίνεται, ποιες είναι οι τιμές που τρέχουν στην αγορά, ή καν το τελείως διαφορετικά. Υπήρξε πάντως μεγάλο μπέρδεμα, διότι πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιόταν τι είναι αυτό το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας. Το ψάχναμε μέσα από την Ένωση το προηγούμενο διάστημα ιδιοκτητών ακινήτων για να καταλάβουμε τι είναι όλα αυτά τα οποία θέλει, και ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το τι, το πώς και το γιατί, έτσι δεν είναι? Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς η διευκρίνηση υπάρχει, αλλά υπάρχει αυτό που λέτε, το δυσανάλογο κόστος. Θα συμφωνήσω με αυτό, διότι βλέπετε τώρα, σου λέει τα μέτρα παθητικής ενεργητικής πυροπροστασίας είναι υποχρεωτικά από 31/3/25 για τα υψηλής επικινδυνότητας, αυτά που θα μας τα χαρακτηριστούν υψηλής επικινδυνότητας, τα άλλα από το τεχνικό, τα άλλα είναι από 31/3/26 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας. Δηλαδή δίνει ένα περιθώριο στα χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας ένα χρόνο να εναρμονιστούν. Αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι είναι δυσανάλογο το κόστος το οποίο αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης, εάν αναλογιστεί με τα έμφυα, με τους φόρους των Δήμων, με τους φόρους του κράτους κλπ. Εμείς λοιπόν ξέρουμε σαν ιδιοκτήτες είτε ακινήτων είτε οικοπαιδικών χώρων ότι έχουμε διορία μέχρι το τέλος του μήνα για να κρατήσουμε αυτή την πληροφορία για αρχή, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε και να τα ξαναπούμε, κύριε Καραντινέ, ότι θα πρέπει να είναι αυτή η χώρη καθαρή, διότι σε διαφορετική περίπτωση όποιος ενημερώσει τις αρχές, και πάλι υπάρχει ένας εύλογος χρόνος, εάν θυμάμαι καλά τη διαδικασία, ενημερώνεστε, είτε καθαρίζετε εάν είναι δικό σας χώρος, ελπίζω και η δική σας χώρη, η δημοτική χώρη να είναι καθαρή από όλα αυτά, είτε επιβαρύνετε με το κόστος, ναι μεν, έτσι, ο ίδιος ιδιοκτήτης για τα δικά σας τα μηχανήματα. Πολύ σωστά το τοποθετείτε. Θέλω να σας πω ότι εκεί που έχουμε εστιάσει με τη βοήθεια των μέσων, όπως είπα και στην αρχή, είναι η ενημέρωση. Η ενημέρωση βέβαια έχει κάποια όρια. Έχουμε βγάλει δεκτία τύπου, έχουμε βγει στα έντυπα, στην τηλεόραση, στην μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει αποσταλεί σε όλες τις κοινότητες το δεκτίο τύπου που έχει λάβει, που έχετε λάβει όλα τα μέσα κοινωνίας. Έχουν υποχρέωση όλοι οι πρόεδροι με κάθε πρόσφορο τρόπο να γνωστοποιήσουν τους κινδύνους στους δημότες των κοινοτήτων των οικισμών. Έχουμε και εύχομαι και λέω λοιπόν να έχουμε μια αντιπυρική περίοδο με το λιγότερο αποτύπωμα πρωτίστως στην ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα. Στις περιουσίες, αλλά και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση. Διότι μια που ασχολήθηκε με το περιβάλλον, κ. Λουκεράκη, κατανοείται πλήρως ότι σε μια δασική περιοχή ή λιβαδικά τα οποία θα έχουμε μια πυρκαγιά το χειμώνα,
θα περιμένουμε τη μερικά φράγματα. Τα αποτελέσματα τα βιώνουμε ούτως ή άλλως στο πετσί μας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τα λάθη μας, τα οποία δεν έχουμε διορθώσει, γιατί δεν μάθαμε μέσα από αυτά. Δυστυχώς τα πληρώνουμε και τα πληρώνουμε κάθε μέρα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Καραντινή, και σας ευχαριστώ για τις πρώτες πληροφορίες. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα.